Κωνσταντινάκη, δεν θα πρέπει να ψάξω. Δεν σας απαντήσω γιατί πραγματικά και τα δύο θέματα νομίζω ότι ενδιαφέρουν και την πόλη αλλά και ιδιαίτερα στο δημοτικό σύμβουλο. Θα ξεκινήσω από το Χριστό. Όπως σας είπα την Δευτέρα που έγινε η πίτα του Πανεπιστημίου, εκκρεμούσε μια συνάντηση την Τετάρτη μεταξύ του κ. Πατούλη, της Διευθύντριας Έργων της Περιφέρειας, του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, της κυρίας Νάνου και της εταιρείας που ήταν η Κοινωνή και ο Άκτορα, την Τροποστόμετρο. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή? Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι επειδή πέραν των άλλων δυσκολιών που μας φέρανε 30 πόντους, ξανακάναμε μελέτες, ξαναπήγαμε και κάναμε αναδιόρυνση της αδείας σε βάση εντόση, εμείς το μόνο αρνητικό, το μόνο λάθος που κάνουμε είναι ότι καθυστέρησε η κατεβάθμιση του υπάρχοντος γηπέδου. Και αυτοί περιμέναν ότι θα καταρτιστεί σε 2 μήνες, εμείς το κάναμε σε 4 μήνες. Αυτοί λοιπόν, μόλις καταγραφήσαν το γήπεδο και πήραν και τα μπάζα, αρχίσανε και βλέπαν τις μελέτες, λοιπόν 30 πόντους, ξανακάντε μελέτες. Οι μελέτες αυτές εκτός του τους πληρώνουμε παραπάνω. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ήθελε και αναθεώρηση της αδείας, την κάναμε την αναθεώρηση της αδείας που καταλαβαίνετε όσοι ξέρουν από πώς το λένε, από τα σχετικά καταλαβαίνετε τι δυσκολίες υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα κάνουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν όταν ολοκληρώσαμε και ήταν τότε που υπέγραψαν, το καλέσανε και υπέγραψε αυτός εδώ, αλλά επειδή δεν ήταν στο μεταβατικό στάδιο που άλλαζε η κυρία Δούρου και το κύριο Πατούλης, δεν υπέγραψε η κυρία Δούρου και περίμενε να υπογράψει ο κύριο Πατούλης. Εκεί τη στιγμή λοιπόν πριν υπογράψει ο κύριο Πατούλης έρχεται αυτός και μας λέει ότι δεν έχετε μελέτες εφαρμογής. Που μπορεί να έχουν και δίκιο. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ακόμα αν είμαστε υποχρεωμένοι όταν δημοκρατήσαμε το έργο να έχουμε μελέτες εφαρμογής. Όμως η συγκεκριμένη εταιρεία θέλει μελέτες εφαρμογής. Είναι κάποιες άλλες εταιρείες όπως κάνουν, ας πούμε, εμείς πήγαμε και το δικαίωμα μας. Το βρεφικό απάνω και το νοικιακό στη συνόδευση δεν μας ζήτησε κανείς μελέτες εφαρμογής. Ζητήσαμε μελέτες εφαρμογής για να ξεκινήσουμε μετά μελέτες εφαρμογής. Υπήρχε μια συνεννόηση με τους μελετητές, εν πάση περιπτώσει αναλάμβανε να κάνουν τις μελέτες εφαρμογής. Αυτά τα έχω πει και άλλες φορές και το βάζω εντός εισαγωγικών γιατί δεν θέλω να είμαι πιο αναλυτικός γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τους δώσανε λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο λέει ότι σε 3 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης θα σας δώσω τα χρωματουργικά. Σε 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα σας δώσω τα στατικά. Και αυτό πήγαινε σε μάκρος 9 μήνες. Την τελευταία μελέτη εφαρμογής θα τη δίναμε σε 9 μήνες. Αυτά βέβαια τα είχαμε συμφωνήσει με αυτούς, γιατί του είπαμε ότι δεν μπορεί να σας δώσουν άλλο τις μελέτες εφαρμογής και είχαν συμφωνήσει αυτοί ότι να τους παίρνουμε σταδιακά. Όταν λοιπόν τον καλέσανε η περιφέρεια, τον καλέσανε να υπογράψει τη σύμβαση, είπε ότι εγώ κοιτάξτε να δείτε, πρέπει στη σύμβαση μέσα να αναφέρετε ότι θα πάρω 9 μήνες παράταση. Γιατί εγώ ξεκινάω τώρα, σε 24 μήνες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πρέπει να το ολοκληρώσω, αλλά επειδή τις μελέτες εφαρμογής θα τις πάρω μετά από 9 μήνες την τελευταία, εγώ θέλω να γράφω. Αυτό δεν υπήρχε περίπτωση κάτι τουλάχιστον για την περιφέρεια, δεν μπορούσε να γράφετε μέσω ότι εκ των προτέρων. Του είπαν, ρε παιδί μου, 4-10 έργα έχεις, ας πούμε, δεν σου έχουμε δώσει παρατάσεις, είπαν, όχι, δεν θέλεις να γράφετε εδώ. Πέρα του ότι ήθελε να υπάρχει ένα ποσό, επειδή πιστεύει αυτός ότι από τις μελέτες εφαρμογής θα προκύψουν αυξήσεις, ήθελε να το έχει η περιφέρεια δεσμεύσει 3 εκατομμύρια, ώστε αν χρειαστεί να μπορέσει η περιφέρεια να το δώσει. Κάναμε μια συνάντηση, ήρθαν οι μελετητές, το διαβεβαιώσανε ότι από τις μελέτες εφαρμογής τη μεγαλύτερη πιθανότητα είχε να έχει μείωση, όχι αύξηση. Εν πάση περιπτώσει, δεν πιστεύω. Την τελευταία συνάντηση που κάναμε την προηγούμενη Τετάρτη, που σας είπα ποια ήταν η σύνθεση, πάγαμε κάπου όλα τα διαδικαστικά και καταλήξαμε τελικά η περιφέρεια και γιατί εμείς
τη μεριά της περιφέρειας και από τη μεριά των μελετητών, ώστε να μπορέσουμε να τα πάρουμε στο λιγότερο και να υπογραφεί σήμερα στο λιγότερο δυνατό. Πάση περιπτώσει, κάνανε μια κουβέντα, υπήρχαν διαφορετικές, ήταν τρεις ώρες καθόμαστε και συζητάγαμε. Τελικά βρήκε μια φόρμουλα, βρήκανε μια φόρμουλα που θα υπάρχει μια λιτογραφία. Βασιλάει ο ανάδοχος στο χρονοδιάγραμμα, παρά το ότι το έχουμε στείλει. Εμείς, η περιφέρεια, θα το στέλνει το χρονοδιάγραμμα, αφού το έχω κοινοποιήσει εγώ στην περιφέρεια, θα το στέλνει, θα συμφωνήσει αυτό με το χρονοδιάγραμμα και θα τον καλέσουν να φέρει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για να υπογράψει μας. Εκεί έχουμε μείνει. Ευελπιστώ ότι ξεπεράσαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα τι να σας πω, επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία από ό,τι μου λένε έχει μια πάρα πολύ οργανωμένη νομική υπηρεσία, κάθε φορά δημιουργεί προβλήματα. Αλλά μέχρι και σήμερα που πήραν από την περιφέρεια και μου είπαν τι θα γίνει με τις μελέτες, δεσμεύτηκα και έχω δεσμευτεί και με τους μελετητές ότι την Παρασκευή το πρωί θα τους δώσουμε την πρώτη μελέτη που είναι για τα κομματουργικά και την πρώτη μελέτη, για τις θεμελιώσεις. Άρα δηλαδή αρχίζει αυτό το σύστημα και ρολάρι. Άρα λοιπόν δεν θα έχουν κανένα λόγο, ούτε η περιφέρεια, το ότι εγώ καθυστερώ τις μελέτες εφαρμογές, ούτε και ο ανάδοχος, ότι δεν έχει στα χέρια του κάτι χειροπιαστό. Οπότε πιστεύω και εύχομαι, γιατί πραγματικά έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, πιστεύω και εύχομαι ότι θα ξεπεράσω. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε στο συγκεκριμένο, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, να μην υπάρχουν χρόνια εδώ για την κυρία τη συνάδελφη. Επειδή είπατε περί επικαιροποιημένων δικαιολογικών κλπ. Επειδή μέχρι πρόσφατα η σύμβαση, όπως είπατε και εσείς, λόγω αλλαγή σε βάση περιπτώσει τη. Έχει υπογραφεί. Έχει υπογραφεί η σύμβαση για το συγκεκριμένο.